Και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Οριστιάδας πέρασε το ζήτημα των ανοιχτών αναχωμάτων στον Εύρο ύστερα από την ρηματική διακοίνωση της Βουλγαρίας για μεταφορά μεγάλου όγκου ύδατος μέσω του Εύρου και του Άρδα ποταμού. Το ζήτημα έφερε στο Συμβούλιο ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Σταμάτης Γκατζίδης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κώστας Βενετίδης από την πλευρά του εκφράζει την ανησυχία του για τον κίτρινο συναγερμό που επικρατεί στην περιοχή. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, φέραμε το ζήτημα των ανοιχτών αναχωμάτων που υπάρχουν δυστυχώς ακόμα, ενώ ήρθε ο χειμώνας, ήρθαν οι κακοκαιρίες, Δεκέμβρης φτάνει, παραμένουν ανοιχτά τα αναχώματα, τα κεντρικά αναχώματα στον ομό, με κίνδυνο να πλημμυρίσουν οικισμοί, χωριά. Αυτό έγινε για πρώτη φορά, είναι πρωτοφανές, είναι εγκληματικό και πραγματικά αν συμβεί κάτι θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι και απέναντι στη δικαιοσύνη. Απλά είναι μια προειδοποίηση περισσότερο από τη βουλγάρικη πλευρά ότι να έχουμε το νου μας, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε τα επόμενα 24 ώρα μια αύξηση των υδάτων. Εμείς εχθές έτυχε, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα συντονιστικό πολιτικής προστασίας. Ήταν όλοι οι παράγοντες παρόντες. Ίσως από τα μεγαλύτερα συντονιστικά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, γιατί ίσως για πρώτη φορά μπαίνουμε στο χειμώνα και έχουμε ορισμένα ρήγματα ανοιχτά. Μιλώντας για τις περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ο κ. Βενετίδης εστιάζει στο διδημότυχο και δηλώνει πως ευελπιστεί πως δεν θα προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι τουλάχιστον να τελειώσουν οι εργασίες κατασκευής των 9 αναχωμάτων που χρήζουν επιδιόρθωσης. Σε εγκληματική ενέργεια, αναφέρει ο κ. Γκατζίδης, εξαπολύοντας αιχμές προς κράτος και περιφέρεια για την καθυστέρηση κατασκευής των αναχωμάτων. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι στην περιοχή του διδημοτύχου, στην περιοχή του Πραγκίου, Ισαϊκίου και Ψαθάδων, όπου υπάρχουν ρήγματα τα οποία είναι στο κυρίως ανάχωμα. Βέβαια, τα υπερβλητά αναχώματα στην περιοχή του Πραγκίου είναι σε καλή κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, και μακάρι να κρατήσει ο καιρός ακόμη περισσότερο, ώστε γραφειοκρατικά να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο που έχουμε. Και ευελπιστούμε ότι πολύ γρήγορα, εάν έχουμε την άδεια να ξεκινήσουμε την επούδοση, να τα φτιάξουμε. Θεωρώ ότι αν δεν έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αν ο καιρός κρατήσει, νομίζω ότι μέχρι τέλος του άλλου μήνα, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να τα έχουμε τελειώσει, αν βέβαια όλα γίνουν πολύ γρήγορα, το οποίο εξαρτάται από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί δεν έκλεισαν τα αναχώματα? Τι είχαν να κάνουν όλο το καλοκαίρι? Περιφέρεια και κυβέρνηση. Κυβέρνηση και περιφέρεια. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Τώρα εμείς δεν θα μπούμε με μια ζυγαριά να δούμε ποιος θέλει περισσότερο, η κυβέρνηση ή η περιφέρεια. Και οι δυο είχαν την ευθύνη να κλείσουν τα αναχώματα ακόμα από τον Μάιο, τον Ιούνιο, για να δέσουν τα παλιά με τα νέα χώματα, και δυστυχώς έχουν μείνει ανοιχτά. Ο καιρός έπιασε, οι βροχές ήρθαν, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κι άλλες βροχές, νερά έρχονται λέει από τη Βουλγαρία, και αν έχουμε πλημμύρες, λυπάμαι πολύ, αυτό που έκαναν κυβέρνηση και περιφέρεια, το ξαναλέω, είναι εγκληματικό, και οι αγρότες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.